Αρχίζει λοιπόν η επίσκεψη που είναι ευθεία απειλή για την ειρήνη και ευθεία απειλή για τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και γι' αυτό σε Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη πήραμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε αυτή την σύσκεψη που έγινε και να διαμαρτυρηθούμε για την επίσκεψη αυτή. Η απαγόρευση αυτού του δικαιώματος να ασκηθεί στο βαθμό που πρέπει να ασκηθεί, δηλαδή να μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη Βουλή για να διαδηλώσουμε εκεί την αντίθεσή μας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, όποια δικαιολογία και αν προβάλλεται, και ας μην ξεχνάμε ότι η σημερινή κυβέρνηση στην επίσκεψη Κλίντον είχε βρεθεί μαζί με αυτούς που διαδήλωναν και μάλιστα είχε διαμαρτυρηθεί, το κόμμα αυτό είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για την τότε απαγόρευση των διαδηλώσεων. Ο Υπουργός μας είπε ότι για λόγους δημοσίας τάξης και για την προάσπιση εκτρόπων που μπορεί να γίνουν, ότι θα επιμείνει στην απόφαση. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Εμείς δεν σκοπεύουμε να διαδηλώσουμε και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας. Και καλούμε αύριο την εργατική τάξη και τον ελληνικό λαό εδώ της Αθήνας και του Πειραιά να είναι στις 6.30 ώρα στην Ομόνοια. Θα προχωρήσουμε κανονικά στη συγκέντρωσή μας και στη διαδήλωσή μας για να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεση με αυτή την επίσκεψη.